Χαίρετε. Έχουμε ένα καυτό θέμα πάλι σήμερα. Ρωτάει η φίλη, με ξεγέλασε για να κάνει σεξ. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα. Είμαι μαμά 2 υπέροχων κοριτσιών και στο τελικό στάδιο διαζυγίου. Γνώρισα μέσω Facebook κάποιον που με προσέγγισε και ξεκινήσαμε να μιλούμε. Ζήτησε να βγούμε για ένα καφέ και γνωριστήκαμε καλύτερα, αφού ήθελε να μάθει τα πάντα για μένα και φαινόταν σοβαρός, όριμος και έψαχνε για μακροχρόνια σχέση. Αφού πέρασαν 20 μέρες και βγήκαμε 4 φορές, ολοκληρώσαμε στο 3ο ραντεβού και μιλούσαμε καθημερινά στα μηνύματα. Τότε αυτό σταμάτησε να μου γράφει. Όταν του έστειλα εγώ, μου απάντησε ότι δεν βλέπει μέλλον και καλύτερα να το αφήσουμε εδώ, έτσι χωρίς εξήγηση. Και εγώ να διερωτούμε τι έκανα λάθος και η αυτοεκτίμηση μου να έχει πέσει στα τάρταρα. Ούτε καν να μου μιλήσει στα ίσια και να πει τους λόγους ή αν βρήκε άλλη ή αν απλώς ήθελε να με ρίξει στο κρεβάτι και πήρε αυτό που ήθελε. Πώς μπορώ να καλυτερεύσω τον εαυτό μου και να μην πέφτω σε τέτοιες παγίδες? Μια φυσιολογική σχέση που να υπάρχει αγάπη, εκτίμηση, σεβασμός και θαυμασμός πραγματικά, όχι θέατρο. Είναι θέμα αυτοεκτίμησης δικής μου? Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και χρήσιμες και σημαντικές οι πληροφορίες για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα και ευχαριστώ τη φίλη που μας δίνει την ευκαιρία να αναλύσουμε ξανά αυτό το ζήτημα, αυτό το πολύ πονεμένο ζήτημα, το πολύ πονεμένο θέμα για τους single ανθρώπους στην εποχή μας, το θέμα των σχέσεων, των συναισθηματικών σχέσεων και των προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τη σεξουαλική μόνο πλευρά της σχέσης που φαίνεται ότι κάποιοι επιδιώκουν. Λοιπόν, η κυρία αυτή είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει εμπειρία από το μοντέρνο dating pool. Εφόσον ήταν παντρεμένη και έχει και παιδιά και τώρα είναι σε τελικό στάδιο διαζυγίου, είναι σε διάσταση δηλαδή, έχει χωρίσει με τον άντρα, ακόμη δεν έχει βγει το διαζύγιο, δεν έχει εμπειρία για το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και τι προβλήματα συμβαίνουν στις γνωριμίες. Join the club αγαπημένη, καλώς όρισες στη σκληρή πραγματικότητα της κοινωνίας του 2021, όπου οι άνθρωποι δυστυχώς δεν λένε πάντα αυτό που σκέφτονται και αυτό που λένε πάντοτε δεν το εννοούν. Γνώρισες κάποιον μέσω Facebook, ο οποίος σε προσέγγισε και ξεκινήσατε να μιλάτε. Το Facebook είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο συχνά συμβαίνει φλερτ. Εδώ στο κανάλι μας έχουμε διάφορα vlogs, διάφορα video blogs, διάφορα βίντεο που μιλάνε για τις γνωριμίες μέσω διαδικτύου. Αυτό ζήτησε να βγείτε για ένα καφέ όπως λες και γνωριστήκατε καλύτερα αφού ήθελε να μάθει τα πάντα για σένα. Όταν γνωρίζουμε κάποιον φιλενάδα, δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πούμε τα πάντα για μας, δεν μας ενδιαφέρει μόνο να μας γνωρίσει ο άλλος, αλλά μας ενδιαφέρει να γνωρίσουμε και εμείς τον άλλον. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται πολύ κολακευτικό ένας άνδρας σε μια γνωριμία να ρωτάει μια γυναίκα τα πάντα για αυτήν. Πες μου για την παιδική σου ηλικία, πες μου για την οικογένειά σου, πες μου για τα παιδιά σου, πες μου για τη δουλειά σου, πες μου τι αρέσει, πες μου για τα χόμπι σου, πες μου το ένα, πες μου το άλλο. Είναι καλό να ενδιαφέρεται το νέο πρόσωπο που γνωρίζουμε να μάθει πράγματα για μας. Όμως οφείλουμε και εμείς να κάνουμε ερωτήσεις και να μάθουμε αν είναι δυνατόν τα πάντα για αυτόν. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το ζήτημα, το θίξαμε και στο βίντεο προχθές που ήταν για έναν τύπο που έβγαλε βίτσια από την αρχή στο σεξ και έχουν γίνει και διάφορα σχόλια κάτω από το βίντεο τα οποία μιλάνε για την κοπέλα και λένε ότι θα πρέπει να προσέχει και θα πρέπει να μην μπει στη διαδικασία να ακολουθήσει αυτό που ήθελε ο άλλος χωρίς να σταθμίσει και να επιδιώξει τα δικά της τα θέλω. Και αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, νιώθουμε μοναξιά, έχουμε μεγάλη ανάγκη και επιθυμία για αγάπη, για τρυφερότητα, για ρομαντικότητα, για συναισθηματισμό, για συντροφικότητα και έτσι αποφεύγουμε υποσυνείδητα να ρωτήσουμε και να επιδιώξουμε ξεκαθάρισμα από την αρχή μιας γνωριμίας. Καταρχάς, θέλω να βάλετε στο μυαλό σας ότι δεν μας κάνει χάρη κάποιος ή κάποιος
κάποια, ένα πρόσωπο άμα ζητήσει να μας γνωρίσει. Δεν μας κάνει καμία απολύτως χάρη. Είμαστε αξιαγάπητοι άνθρωποι, είμαστε αξιέραστοι άνθρωποι και πρέπει να το θεωρούμε φυσικό και αναμενόμενο να προκαλούμε το ερωτικό ενδιαφέρον σε άλλους ανθρώπους. Αν όμως έχουμε την νοοτροπία ότι εμένα δεν θα με θέλει κανείς, είτε γιατί είμαι χωρισμένη, είτε γιατί έχω παιδιά, είτε γιατί είμαι παχιά, είτε γιατί είμαι κοντή, είτε γιατί είμαι ψηλή, είτε γιατί είμαι αδύνατη, είτε γιατί είμαι το ένα, είτε γιατί είμαι το άλλο, γιατί δεν είμαι το ένα και δεν είμαι το άλλο, και εδώ μπαίνουν τα θέματα της αυτοεκτίμησης που ερωτάς. Αν η αυτοεκτίμηση μας είναι χαμηλή, που είναι εύκολο να είναι χαμηλή η αυτοεκτίμηση μας στην σημερινή κοινωνία και με τις σημερινές συνθήκες ζωής και με τις σημερινές καταστάσεις που επισυμβαίνουν στις ανθρώπινες και στις ερωτικές σχέσεις, αν η αυτοεκτίμηση μας είναι χαμηλή, όταν κάποιος μας προσεγγίσει για να μας φλερτάρει, θεωρούμε αυτόματα ότι μας κάνει χάρη και ότι είμαστε τυχεροί, τυχερές που αυτός ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε για μας. Αυτό κατευθείαν μας βάζει σε μια μειονεκτική θέση. Σε μια θέση στην οποία επιδιώκουμε να μας θέλει ο άλλος και δεν επιδιώκουμε να καταλάβουμε αν εμείς αξίζει τον κόπο να θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο και αν αξίζει τον κόπο να θέλουμε να μας θέλει. Ξαναλέω ότι το φλερτ και οι γνωριμίες είναι για να δούμε αν μας κάνει ο άλλος πρώτα και όχι για να πείσουμε τον άλλον που μας έκανε τη χάρη εντός αγωγικών να ενδιαφερθεί για μας ότι αξίζουμε τον κόπο να ασχοληθεί με μας. Λες ότι αυτός φαινόταν σοβαρός, όριμος και έψαχνε για μακροχρόνια σχέση. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: εγώ ψάχνω για μακροχρόνια σχέση. Άνοιξε το στόμα σου και ρώτα τον. Τι σημαίνει για σένα μακροχρόνια σχέση? Τι έχεις κάνει στη ζωή σου μέχρι τώρα? Όχι τι έχεις κάνει με κάθε σύντροφο που είχες στο παρελθόν στο κρεβάτι, αλλά τι εμπειρίες είχες μέχρι σήμερα. Είσαι, ξέρω εγώ, 40 χρονών, είσαι 45 χρονών, είσαι 50 χρονών, είσαι 35 χρονών. Τι έχεις μάθει? Τι έχεις μάθει από τη ζωή σου μέχρι σήμερα? Τι έχεις μάθει από την ερωτική σου ζωή μέχρι σήμερα? Τι είδους σχέσεις είχες? Τι σου έχουν μάθει αυτές οι σχέσεις? Τι σου έχουν διδάξει για τον εαυτό σου, για τις σχέσεις γενικότερα? Τι επιδιώκεις ακριβώς? Και κάνουμε ερωτήσεις. Ερωτήσεις. Πόσο καιρό είσαι μόνος? Πόσο καιρό είσαι μόνη? Πώς και αποφάσισες να χωρίσεις από τις προηγούμενες σου σχέσεις? Τι είναι εκείνο που σ' αρέσει, τι είναι εκείνο που δεν σ' αρέσει? Ρωτούμε για να δούμε αν μας κάνει ο άλλος, να δούμε αν ταιριάζουν τα χνότα μας, να δούμε αν έχουμε παρόμοιες απόψεις και πεπιθήσεις για τη ζωή. Δικαιούμαστε να ρωτήσουμε. Και επίσης πρέπει να φυτέψουμε μέσα στο μυαλουδάκι μας, όταν κάνουμε μια απόπειρα γνωριμίας, ότι το ερώτημα πρέπει να είναι πάντα: μου κάνει αυτός ο άνθρωπος, μου κάνει αυτός ο άνθρωπος, μου κάνει αυτός ο άνθρωπος? Όχι, με θέλει, άραγε τώρα που του μίλησα έτσι θα με θέλει, τώρα που έχω κάνει αυτό το βλέμμα θα με θέλει, τώρα που έχω πει αυτό που ήθελε να ακούσει θα με θέλει? Όχι, είναι μεγάλη παγίδα αυτή, η οποία, ξαναλέω, ξεκινάει από την πεποίθηση ότι μας κάνει χάρη ο άλλος όταν μας γουστάρει. Όχι, όχι. Αν η αυτοεκτίμηση μας είναι χαμηλή, αν η αυτοπεποίθηση μας είναι πεσμένη, τότε δεν είμαστε κατάλληλο υλικό για dating. Δεν κάνουμε για να βγαίνουμε ραντεβού. Πρέπει να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να ανεβεί η αυτοεκτίμηση μας, να ανεβεί η αυτοπεποίθηση μας και μετά να αρχίσουμε να βγαίνουμε ραντεβού. Δεν πάμε να κάνουμε παζάρια όταν βρισκόμαστε σε αδύναμη θέση. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ οικονομικούς όρους, αλλά είναι για να φανεί η ισορροπία των δυνάμεων. Ξεκίνησες προφανώς από χαμηλή θέση εσύ. Ίσως, και το καταλαβαίνω, να ένιωθες πω τώρα που χώρισα με δύο παιδιά, ποιος θα με θέλει και ποιος θα με πάρει. Μιλούσα με μια κοπέλα τις προηγούμενες μέρες, η οποία μου έλεγε ότι η μητέρα της έχει πει ξεκάθαρα τι και αν ο άντρας σου σαπατάει, τι και αν ο άντρας σου έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό, τις πράξεις τις κακοποιητικές προς εσένα, εσύ άμα χωρίσεις τον άνδρα σου, τι θα απογίνεις? Ποιος θα σε πάρει ξανά χωρισμένη με τόσα παιδιά? Και αυτή είναι μία πεποίθηση η οποία δυστυχώς υπάρχει διάχυτη μέσα στην ελληνική κοινωνία, στις ελληνικές κοινωνίες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στους Έλληνες του εξωτερικού, ότι η αξία της γυναίκας πέφτει όσο πιο πολλές φορές είναι παντρεμένη και χωρισμένη και όσο πιο πολλά παιδιά έχει κάνει. Πρόκειται για μία πεποίθηση η οποία είναι καθαρά μισογυνιστική και εκπέμπει, προέρχεται από μια πατριαρχική κοινωνία
η οποία μειώνει τη γυναίκα όταν έχει περισσότερες ερωτικές σεξουαλικές εμπειρίες και ανυψώνει τον άνδρα όταν έχει περισσότερες ερωτικές σεξουαλικές εμπειρίες. Λοιπόν, άρα το γεγονός ότι αυτός ο τύπος ήθελε να μάθει τα πάντα για σένα και φαινόταν σοβαρός, όριμος και έψαχνε για μακροχρόνια σχέση και σου τα έχει πει ότι εγώ είμαι όριμος, είμαι σοβαρός και ψάχνω για μακροχρόνια σχέση και εσύ δεν μπήκες στη διαδικασία να κάτσεις να ρωτήσεις, να μάθεις τα πάντα για αυτόν, τόσο ώστε να κρίνεις από μόνη σου και να καταλάβεις από μόνη σου αν αυτός ο άνθρωπος ήταν όντως όριμος και σοβαρός και όντως έψαχνε για μακροχρόνια σχέση, ολοκλήρωσες μαζί του στο τρίτο ραντεβού. Δεν είναι νωρίς που ολοκλήρωσες, δεν είναι αργά που ολοκλήρωσες. Δηλαδή, πραγματικά, δεν θα μπω στη διαδικασία να σου πω ότι μετά από 20 μέρες γνωριμίας και από 4 ραντεβού το να κάνεις έρωτα μαζί του, ότι αυτό σε κάνει να ότι είσαι εύκολη και ότι πήγες πολύ νωρίς μαζί του. Εγώ γνωρίζω περιπτώσεις ζευγαριών που μπορεί να έχουν κάνει πολύ νωρίς έρωτα, να έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική του σχέση πολύ νωρίς στη γνωριμία τους, ξέρω εγώ μετά από 3 ραντεβού, 2 ραντεβού, μετά από μια εβδομάδα που γνωρίστηκαν να είχαν προχωρήσει στην ερωτική επαφή και παρόλα αυτά η σχέση τους να προχωρήσει καλά. Δεν υπάρχουν συνταγές. Δεν υπάρχουν συνταγές για αυτά τα πράγματα. Εγώ γνωρίζω και ζευγάρι το οποίο έκανε και ένα μήνα και 2 μήνες να έχουν ερωτική επαφή και πάλι η σχέση τους δεν πήγε καλά. Αυτός μετά που το κάνατε σταμάτησε να σου γράφει. Και όταν εσύ του έστειλες μετά από λίγες μέρες σου απάντησε ότι δεν βλέπει μέλλον και καλύτερα να το αφήσετε εδώ χωρίς εξήγηση. Δεν μπορούσες να το είχες προβλέψει αυτό. Θα μπορούσες ίσως να είχες καταλάβει, εάν έμπαινες στη διαδικασία να ρωτήσεις περισσότερα πράγματα γι' αυτό, να είχες καταλάβει ότι δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόπιστος τύπος και δεν είναι και εξηγημένος. Αυτός ο τύπος που τώρα δεν ήθελε να σου δώσει πληροφορίες γιατί διακόπτεται τη σχέση σας, αν το ρωτούσες επισταμένες ερωτήσεις στην αρχή της γνωριμίας, στο πρώτο ραντεβού, στο δεύτερο ραντεβού, στο τρίτο ραντεβού, προτού το κάνετε, πράγματα για τις παλιές του σχέσεις και γιατί χώρισε και πώς ένιωθε μετά που χώρισε και πώς το διαχειρίστηκε και τι άποψη έχει για την απιστία και τι άποψη έχει για την επικοινωνία στο ζευγάρι και τι άποψη έχει για την ειλικρίνεια. Αν τον ρωτούσες τέτοια πράγματα, το πιο πιθανό να μην ήθελε να σου απαντήσει και εκεί θα έπρεπε να προβληματιστείς. Υποθέτω ότι δεν το ρώτησες. Το γεγονός ότι δεν σου μίλησε στα ίσια και δεν σου είπε τους λόγους, αυτό χαρακτηρίζει τον ίδιο, δεν χαρακτηρίζει εσένα. Η αυτοεκτίμηση σου λες έχει πέσει στα τάρταρα. Αποτελεί συναισθηματικό τραύμα αυτό που βίωσες με αυτόν τον τύπο. Και είναι φυσιολογικό να νιώθεις ότι έχει πέσει αυτοεκτίμηση σου μετά από μια τέτοια εμπειρία. Χρειάζεται να πάρεις το χρόνο σου για να το ξεπεράσεις. Και αν έχεις την ευχέρεια και την ευκαιρία και αν δίνεις τον εαυτό σου το δώρο της ψυχοθεραπείας, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να κάνεις κάποιες συναντήσεις με ένα ψυχολόγο της δικής σου επιλογής, ούτως ώστε να ενδυναμωθείς και να το ξεπεράσεις αυτό, να μην σου αφήσει κατάλοιπα. Δεν θεωρώ ότι φταίει μόνο η δική σου χαμηλή αυτοεκτίμηση για αυτό που συνέβηκε. Shit happens. Μπορεί μια κοπέλα να τα κάνει όλα by the book ή να ακολουθήσει όλες ακριβώς τις οδηγίες που δίνονται από τους γκουρού των σχέσεων σε μια γνωριμία και πάλι να τη συμβεί αυτό το πράγμα. Ο άλλος να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Να βγει και 2 και 3 και 4 και 5 ραντεβού, να το πάρει και 2 εβδομάδες και 3 και μετά να παυτώσει και ύστερα μην τον είδατε. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Όταν βγαίνουμε ραντεβού παίζουν όλα τα ενδεχόμενα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα όταν προχωρούμε σε σεξουαλική ολοκλήρωση να χρησιμοποιούμε προφύλαξη για να προστατευόμαστε και από τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή από τυχόν ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη. Πρέπει να χρησιμοποιούμε προφύλαξη και πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το φλερτ και το dating είναι ένα σπόρο για δυνατούς παίχτες, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος ότι μπορεί να φάμε τα μούτρα μας και ότι μπορεί κάποιος να μην είναι τόσο καλός όσο μας φάνηκε αρχικά ή να έχει πουλήσει πολύ ακριβά τον εαυτό του και να έχει παρουσιαστεί ως ένας πολύ σπουδαίος πιθανός ερωτικός σύντροφος, ενώ στην πραγματικότητα να είναι άνθρακες ή θησαυροί. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα έναν άνθρωπο που γνωρίζουμε να μας ξεγελάσει. Ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε να μας ξεγελάσει, να μας παρουσιάσει ένα διαφορετικό εαυτό από τον πραγματικό του εαυτό ή καλύτερα να προσπαθήσει επιτυχώς να αποκρύψει όλες τις πλευρές του χαρακτήρα του.
Γι' αυτό εγώ επιμένω να είμαστε αδιάκριτοι, αδιάκριτες στα πρώτα ραντεβού, να ρωτάμε αδιάκριτες ερωτήσεις, και αυτός που δεν αντέχει τις αδιάκριτες ερωτήσεις είναι κάποιος που έχει πράγματα να κρύψει. Εγώ προσωπικά, αν έβγαινα σε ένα ραντεβού και άκουγα αδιάκριτες ερωτήσεις προς το πρόσωπό μου, θα απαντούσα και θα έκανα και εγώ τις ίδιες αδιάκριτες ερωτήσεις και θα αξιολογούσα από τις απαντήσεις τα ερωτήματα που θα έπαιρνα, θα αξιολογούσα καλύτερα το ποιόν του ανθρώπου αυτού. Δεν θα έπεφτα ποτέ 100% μέσα, εντάξει, δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που να γίνεις, ξέρω εγώ, medium και να μπορείς να προβλέπεις τι θα συμβεί στο μέλλον. Μπορείς όμως να έχεις μια καλύτερη άποψη και οπωσδήποτε να ακούμε και το gut instinct μας, να ακούμε και το ένστικτό μας που μας προειδοποιεί για το ποιόν του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας. Δεν είναι καλή ιδέα να χάσουμε τον αυθορμητισμό μας και να χάσουμε την ποιότητα μας ως άνθρωποι και να γίνουμε καχύποπτοι, φοβικοί, να μην δείχνουμε αγάπη στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους, να μην κάνουμε τίποτα, να μην προχωρούμε στο να γνωρίσουμε καλύτερους άλλους ανθρώπους επειδή κάποιος μπορεί να είναι παλιόπαιδο. Θα τους κάνουμε τη χάρη να γίνουμε κι εμείς ψυχροί και απόμακροι. Όμως, όταν έχουμε φοβίες από το παρελθόν, από τέτοια περιστατικά που μας έχουν συμβεί, όταν έχουμε πράγματα που μας δυσκολεύουν, καλά κάνουμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να βοηθηθούμε να ξεπεράσουμε τους φόβους μας, να βοηθηθούμε να ξεπεράσουμε το τι μας έχει αφήσει αρνητικό μια τέτοια απογοητευτική εμπειρία και να μπορέσουμε να δίνουμε στο μέλλον, στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους την ευκαιρία για να κάνουμε μια ουσιαστική γνωριμία. Δεν θα πετύχει από την πρώτη. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι εξαιρετικά τυχεροί και να πετύχει από την πρώτη. Αν δεν προσπαθούμε, δεν θα έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να βιώσουμε μια υγιή ερωτική σχέση, μια σχέση που να μας ικανοποιεί και να πληρεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δοκιμάζουν ποτέ και είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, δεν θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν και κάτι θετικό. Οπότε δεν κλείνουμε τον εαυτό μας, βοηθούμε όμως τον εαυτό μας να αντιμετωπίζει με περισσότερη ψυχραιμία και ρεαλισμό τις νέες γνωριμίες. Την αγάπη μου σε όλους.